οπωσδήποτε η πιο τραγική είδηση που μπορεί να ακούσει κανείς, κυρίες και κύριοι, πάντα αλλά και αυτόν τον καιρό ειδικότερα, είναι ότι ένας άνθρωπος βάζει τέλος στη ζωή του μόνος του. Οι αυτοκτονίες τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα, με αιτία την κρίση και αφορμές διαφορετικές, έχουν πάρει τη διάσταση της επιδημίας. Τα στοιχεία που μιλούν για 87 αυτοκτονίες και απόπειρες στη Δυτική Ελλάδα και την περιοχή μας τα τελευταία 3 χρόνια είναι τραγικά. Εκείνο όμως που πρέπει να έχουμε υπόψη μας, παρότι κανείς από εσάς ή εγώ ή από όσους δεν έχουμε ειδικές γνώσεις δεν ξέρουμε, είναι ότι καμιά ψυχή δεν είναι ίδια με την άλλη. Μπορεί οι αιτίες να είναι ίδιες, οι αφορμές όμως είναι διαφορετικές και το μυαλό του καθενός τολώνει ή βρίσκεται σε αδιέξοδο για διαφορετικούς λόγους. Έτσι λοιπόν, τώρα πια που η ιστορία αυτή όσο προχωρά η κρίση και βαθαίνει και η εξαθλίωση της κοινωνίας, η κατάρρευση θεσμών, αξιών, δομών και υποδομών οδηγεί στους ανθρώπους να θολώνει το μυαλό τους και να κάνουν το απονενοημένο διάβημα και δυστυχώς νέοι άνθρωποι, πρέπει να λάβουμε τις ευθύνες μας και κάποιοι που δεν τις έχουμε αναλάβει μέχρι τώρα. Πολιτικοί και δημοσιογράφοι. Να σταματήσουν οι πολιτικοί να εκμεταλλεύονται τις ανθρώπινες αδυναμίες με σκοπό να δικαιολογούν την πολιτική τους ιδεολογία, την κομματική τους θέση και την επικαιροποίηση των θέσεών τους κάθε φορά που συμβαίνει ένα κακό. Γιατί υπάρχουν πολιτικοί που μιλούν για κυβερνήσεις και υπουργούς αυτοκτονιών, για ηθικούς αυτούργους που πρέπει να κρεμαστούν κτλ. Να τελειώνουμε με αυτό. Επίσης, στα μέσα ενημέρωσης, οι βαρύγδουποι τίτλοι που δίνουμε στις αυτοκτονίες και η διαφήμιση που τους κάνουμε δημιουργεί ένα κακό παράδειγμα το οποίο πρέπει να είναι προς αποφυγή και όχι προς μίμηση. Όταν κάποιος μαθαίνει για την προηγούμενη αυτοκτονία και θολώνει το μυαλό του και φτάνει σε αδιέξοδο και έχει στο μυαλό του ως είδηση αυτό που βαρύγδουπα του περιγράψαμε, είναι αυτό που ευκολότερα αποφασίζει να κάνει. Όπως πριν από λίγα χρόνια απαγορεύτηκαν οι δημοσιεύσεις των περιεχομένων των προκηρύξεων των τρομοκρατών για ευνόητους λόγους, όπως παρενέβη η δικαιοσύνη και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για τα προσωπικά δεδομένα στα τροχαία ατυχήματα και στα εγκλήματα και στις αυτοκτονίες, έτσι πιστεύω πως τώρα πια σοβαρά, για να αποτρέψουμε αυτή τη μάστιγα που γίνεται επιδημία στην ελληνική κοινωνία, πρέπει να απαγορευτεί η δημοσίευση των αυτοκτονιών στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση και το ίντερνετ, τουλάχιστον. Τι θα προσφέρει αυτό? Θα σταματήσουμε να διαπομπεύουμε και να διαφημίζουμε την αυτοκτονία ως ένα κακό παράδειγμα που γίνεται μάστιγα και επιδημία. Γιατί κάτι πρέπει να σώσουμε. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε και σε κάτι πρέπει να συμβάλλουμε. Γιατί η κρίση αυτό θα συνεχίζει να κάνει. Να δημιουργεί θολωμένα μυαλά και σκοτεινές ψυχές. Εμείς τι ευθύνη έχουμε να σταματήσουμε τον πολλαπλασιασμό της άρνησης και της δημόσιας εικόνας της άρνησης? Αυτό είναι το ζητούμενο και νομίζω πως πολιτεία, πολίτες, πολιτικοί και μέσα ενημέρωσης πρέπει να σταθούμε πάρα πολύ σοβαρά σε αυτό που συμβαίνει.